Γεια σας παιδιά, εγώ είμαι ο Τόλης και σήμερα θα κάνουμε το τρίτο βίντεο από τη νέα μου σειρά GTA RP. Τα δύο προηγούμενα βίντεο σας άρεσαν πάρα πολύ και χαίρομαι πολύ γι' αυτό, γιατί και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ τελικά αυτό το παιχνίδι, το GTA RP, δεν ξέρω, έχω ενθουσιαστεί πάρα πολύ. Χαίρομαι που σας αρέσουν και εσάς. Σήμερα λοιπόν θα κάνω το τρίτο βίντεο και θα συνεχίσουμε τη ζωή και τις περιπέτειες του Tonic. Έτσι όπως είπαμε, τον ήρωα που υποδίωμε στο GTA RP. Στο προηγούμενο βίντεο είχα ένα θέμα λίγο με τα σκουπίδια. Δεν ήξερα πώς να τα μαζέψω, δεν ήξερα να κάνω σωστά τη δουλειά μου. Χαίρομαι και σας ευχαριστώ που μου γράψατε στα σχόλια από κάτω κάποιες συμβουλές πάλι για το GTA RP και πολλοί μου γράψατε και πώς να τα μαζεύω. Και ανάμεσά τους και ο Hatelord που μπήκε στον κόπο να μου γράψει και τον ευχαριστώ. Και μου είπε συγκεκριμένα ότι θα πρέπει να πατήσω το E όταν είμαι μέσα στο σκουπιδιάρικο και να βγω και μετά ξανά το E. Εγώ το λάθος που έκανε ήταν πατούσα το F για να βγω από το σκουπιδιάρικο και μετά πατούσα το E. Γι' αυτό δεν έπιανε. Μου το είπε και ο Hatelord εδώ και πολλά άλλα παιδιά μου το γράψατε και σας ευχαριστώ. Γενικά που διάβασα όλα τα σχόλια, σας άρεσε πάρα πολύ και θα συνεχίσουμε αυτή τη σειρά. Λοιπόν, πάμε τώρα κατευθείαν να συνδεθούμε στο New Generation 2 και να συνεχίσουμε την ιστορία μας. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει η μοίρα αυτή τη φορά. Α, μας έβγαλε εδώ. Πού είναι εδώ? Α, στο σκουπιδιάρικο. Αχ, βράδιασε κιόλας. Παιδιά, ξέρω πως θα μαζέψω σκουπίδια τώρα, πλέον. Δεν έχω μαλλιά πάλι. Πάμε τώρα να γίνω σκουπιδιάρης και να μαζέψω. Εν τω μεταξύ δεν έχω και φαγητό, παιδιά. Και έχω μία εντύπωση ότι πρέπει να πάω και στην τράπεζα να βγάλω το χρέος μου, γιατί χρωστάω 1.800 ευρώ στην κυβέρνηση. Ας γίνω σκουπιδιάρης. Και με το σκουπιδιάρικο θα σταματήσουμε και σε τράπεζα και για να πάρουμε να φάμε κάτι μετά. Όχι, τι έγινε, γιατί το άλλαξαν τα σκουπιδιάρικα, ρε παιδιά. Ήταν κανένα αμερικάνικα. Βραδιάτικα θα μαζέψω τα σκουπίδια. Από ό,τι κατάλαβα, στο πρώτο σημείο δεν θα σταματήσω. Στον πρώτο κύκλο, γιατί μου είπατε ότι ήταν, λέει, το παλιό σκουπιδιάρικο εκεί. Οπότε θα πάω στην επόμενη τελεία. Λοιπόν, τώρα παιδιά θα μαζέψω τα σκουπίδια για πρώτη φορά. Άμα πρέπει να μαζέψω τα σκουπίδια μέσα από αυτό το εμπορικό κατάστημα, τι είναι αυτό, το Mega Mall. Ωραία, πρέπει να μπω μέσα. Μπαίνω μέσα. Α, έχει και καροτσάκια από σούπερ μάρκετ εδώ. Και τώρα λέει πρέπει να το πάω πίσω, έτσι δεν είναι, μέχρι να μου βγάλει το E. Όπα, E to pick up. Ωραία, λοιπόν, πατάμε E to pick up. Πάτησα το E. Α, πατάω και το F. Α, πατάω και το E, πατάω και το F, ρε παιδιά. Και τώρα πάω να μαζέψω τα σκουπίδια εδώ, από εδώ, έτσι. E to collect bag, 10 σακούλες έχει. Ωραία, οπότε μαζεύω τα σκουπίδια, μία τσάντα. Πάω μετά εδώ. E για να πετάξω την μέσα. Α, ωραία. 9 στα 10. Πρέπει να μαζέψω και τις 10 σακούλες από τα σκουπίδια. Είδατε, ρε παιδιά, τώρα που το έμαθα. Γιατί δεν το ήξερα στο προηγούμενο. Δεν ξέρω, δεν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μαζεύω σκουπίδια. Το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα. Ωχ. Ήρθε ένα άλλο σκουπιδιάρης. Σκουπιδιάρης είναι, τι είναι. Ω, Παναγιά μου, κόλλησε. Όπα. Ρε, το σκουπιδιάρικό μου, φίλε μου, μην με τρακάρεις. Τι θέλει αυτός τώρα? Μη μου χαλάσει το σκουπιδιάρικο και δεν έχω. Ακόμη 4 έχω. Περίμενα να μαζέψω εγώ τα δικά μου. Όπα, θα έρθει και αυτός. Ακόμη 2 έχω. Ακόμη 1 έχω. Με περιμένει για να πάρει σειρά, μάλλον. Ωραία, κάτσε να το πω. Γεια σου, φίλε, και εσύ για σκουπιδιά. Ναι. Εγώ τελείωσα τώρα, φεύγω. Ωραία, καλή. Ευχαριστώ, γεια. Ήρθε και αυτός να μαζέψει σκουπίδια. Λοιπόν. Ωραία, μετά πού πάω? Έρχεται κανένα αυτοκίνητο. Όχι, παιδιά, πρέπει να πάρω φαγητό, Εκεί πρέπει να πάω μετά, γιατί δεν μου δει το έχει σε navigation. Ας το βάλω σε navigation. Αχ, έχει βενζινάδικο και φαγητό εδώ. Α, βασικά πρέπει να πάω στην τράπεζα που είναι εδώ. Θα πάω πρώτα εκεί στην τράπεζα να βγάλω λεφτά για να φύγω από μείον και να έχω λεφτά να αγοράσω κάτι να φάω. Λοιπόν, μου είπατε πολύ να μην σταματάω στα κόκκινα τα φανάρια, οπότε εντάξει. Όπα, εδώ στρίβω.
Απλά θα κοιτάω το δρόμο, ναι, για να μην τρακάρω με κάποιον, για να μην γενικά να προσέχω. Όχι, και νερό θέλω, παιδιά, και φαγητό. Λοιπόν, πού είναι η τράπεζα? Εδώ. Έρχεται κανένας? Όχι. Λοιπόν, θα εδώ είναι η τράπεζα. Ωραία, θα παρκάρω εδώ πέρα. Ωπα, αστυνομία. Όχι, έχει φάση. Τι θέλει η αστυνομία? Παιδιά, τι θέλει η αστυνομία? Δίπλωμα έχω για φορτηγό. Όχι, με έπιασε η αστυνομία. Γεια σας, θέλετε κάτι να σας πω? Κατέβετε λίγο από το όχημά σας. Ναι, ναι. Με έπιασε η αστυνομία. Τι θα θέλατε? Ξέρετε γιατί σας σταματήσαμε? Όχι, γιατί? Περάστε έναν κόκκινο σημαδοδότη. Λοιπόν, θα σας κόψω να... Θέλω πρώτα μια δραστηριότητα και ένα δίπλωμα. Ναι, μισό λεπτό. F5. F5. Ακούτε, κύριε? Ναι, ναι, σας ακούω. Δείτε την ταυτότητά μου. Ωραία, και ένα δίπλωμα. Ναι, έχω δίπλωμα οδήγησης για φορτηγό. Πολύ ωραία. Θα σας κόψω ένα πρόστιμο και θα συνεχίσουμε. Πόσα λεφτά είναι το πρόστιμο? 250 ευρώ. Ναι, ναι. Και σας το έλεγα, ρε παιδιά, και μου είπατε να πολλώ με κόκκινο και... 250 ευρώ παραβίαση φωτεινού σημαδοδότη. Επιδεχτείτε, παρακαλώ. Ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ, γεια σας. Πέρασα με κόκκινο και με έγραψε αστυνομία, ρε παιδιά. Και μου είπατε να περνώ με κόκκινο και εγώ πρόσεχα και λέω, άντε να σας ακούσω να περάσω. Αμάν. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα, πάω στην τράπεζα. Όχ, λάθος, συγγνώμη. Λοιπόν, πάω στην τράπεζα. Λέ, μην ξαναμπείς το μηχανάκι μου, οκ? Ναι, συγγνώμη, κατά λάθος. Ήθελα, κατά λάθος. Ναι. Για, πρέπει να προσέχω, πάρω. Λοιπόν. Το F7. Έχω το πρόστιμο εδώ πέρα, ναι. Θα το πληρώσω αφού βγάλω τα λεφτά. Αχ, θα πεθάνω της πείνας. Θα πεθάνω της πείνας. Πάμε να βγάλουμε λεφτά. Τι πατάω για τα λεφτά? Έψιλον. Έτσι πατάμε το δαχτυλικό αποτύπωμα εδώ πέρα. Ότι είμαι εγώ. Θα κάνουμε ανάληψη. Έτσι, 1800 χρωστάω. Και για να πάρω και κάτι να φάω και 250 το πρόστιμο, θα βγάλω 3000. Ωραία, για να πληρώσω και το πρόστιμο. Παραβίαση, ναι, 250. Θα αφαιρεθεί? F5, όχι, F7. Α, ναι, αφαιρέθηκε. Πλήρωσα το πρόστιμο, πλήρωσα τα χρηστούμενα για το δίπλωμα και τώρα πάμε να πάρω... Καλησπέρα. Καλησπέρα. Α, λάθος άτομα. Τίποτα δεν σε θέλει. Καλησπέρα. Α, εντάξει, γεια. Παιδιά, πολύ... Πολύ κίνηση βλέπω στην πόλη σήμερα. Ξημερώνει κιόλας. Πρέπει να φάω οπωσδήποτε. Για να δούμε λίγο το χάρτη. Να δούμε πού είναι το... Πού έχει φαγητό εδώ κοντά. Εδώ, σε αυτό το mini market. Θα πάω για φαγητό. Πράσινο έχω εδώ, ωραία. Όχι, θα γίνει κανένα τύχημα. Πού είναι το mini market? Εδώ μέσα. Όχι, από μπροστά πρέπει να πάω. Θα παρκάρω εδώ το σκουπιδιάρικό μου. Ωραία. Και πάμε να πάρουμε φαγητό και νερό. Πού είναι, ρε παιδιά, το mini market? Α, αυτό εδώ. Ναι, σούπερ μάρκετ, ωραία. Να πάρουμε, να δούμε τι έχει εδώ. Ω, για να δούμε τι έχει εδώ. Να πάρουμε, να φάμε και να πιούμε. Μπύρες, δεν πίνω μπύρες. Energy drink. Κατεψυγμένες πατάτες, μπισκότα, μαγιονέζες, κέτσαπ. Παιδιά, δεν θέλω τέτοια. Περιοδικά. Κάτσε τώρα να δω πως και που πάω. Θέλω να πάρω κάτι φαγητό. Το είδε, πατάω. Α, να το. Το βρήκα, παιδιά, μόνος μου. Στο μοβ κύκλο. Πατάμε το E. Δεν κάνει το E. Το Enter. Όχι. Μάλιστα, τώρα δεν ξέρω πώς θα πάρω να φάω.
Αμάν, συγγνώμη. Έκανα ζημιά. Όχι, μου τελειώνει το φαγητό και το νερό και δεν ξέρω πώς θα αγοράσω. Εδώ κοιτάω κάποιες σημειώσεις που έχω με κάποια κουμπιά. Όχι, ρε παιδιά. Όχι. Ήρθε κάποιος. Γεια σου, να σε ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Επειδή είμαι καινούριο στην πόλη, μπορείς να με βοηθήσεις λίγο, γιατί θέλω να αγοράσω λίγο φαγητό. Από εδώ και δεν ξέρω πώς. Να σου πω την αλήθεια, από αυτό το σούπερ μάρκετ δεν μπορείς να αγοράσεις φαγητό. Άμα δεις κοντά στο κέντρο της πόλης, έχει ένα S, με ανοίξει το χάρτη. Ένα πράσινο S. Για να δω, είναι πολύ μακριά, γιατί θα πεθάνω της πείνας. Για να δω. Όχι, όχι, κοντά είναι. Ωραία, θα το δω στο S. Κοντά στην κεντρική πλατεία. Θα σε πάω ή έχεις όχημα? Έχω όχημα. Έχω όχημα. Okay, ευχαριστώ. Okay, okay, okay. Καλή συνέχεια. Όχι, παιδιά, πρέπει να πάω άλλο. Με έχει φάσει να μου έχουν πάρει το σκουπιδιάρικο τώρα. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, κάτσε να δω τώρα. Πού είναι αυτό? Δεν μπορώ, λέει, να αγοράσω από αυτό. Γιατί δεν ξέρω. Πού λέει, πού είναι αυτό το S? Και μου είπε είναι κοντά. Πού είναι αυτό το S? Στην πλατεία. Πού είναι η πλατεία? Παιδιά, πεθαίνω. Της πείνας. Παιδιά, δεν μου τα λέγατε αυτά. Πού είναι το φαγητό? Αυτό είναι το δολάριο. Κοντά στο κέντρο, λέει. Θα πάω εδώ και ό,τι γίνει. Όχι, πεθαίνω της πείνας. Όχι, φανάρι. Α, να, εκεί. Εκεί, παιδιά, ναι. Α, είναι βενζινάδικο και έχει και μίνι μάρκετ. Σίγουρα θα βρω να αγοράσω κάτι εκεί. Πα. Παιδιά, να περάσω, γιατί βιάζομαι. Υπάρχει περίπτωση να με δει κανένα? Λοιπόν, παιδιά, πάω. Παρκάρω εδώ. Βγαίνω. Όχι, μου τελειώνει το φαγητό, θα πεθάνω της πείνας. Παιδιά, γιατί σε αυτό το επεισόδιο έχω αγχωθεί πιο πολύ? Α, να, μπλε εδώ. Α, να, μπράβο. Λοιπόν, τι έχει εδώ να αγοράσουμε? Τσιγάρα, αναπτήρας, μπύρα και κινητό. Δεν έχει φαγητό? Παιδιά, μου κάνετε πλάκα τώρα. Κοίτα τώρα που θα πιω αναγκαστικά πύρα, γιατί δεν έχω τέτοιο. Δεν έχει τίποτα άλλο. Λοιπόν, πάρε μια μπύρα τώρα που θα πιω με το ζόρι. Άμα πόσες αγόρασα, ρε παιδιά? F2. Μπύρα. Θα πιω την μπύρα. Πικρή, τέλος πάντων. Ανέβηκε το νερό? Ναι, ανέβηκε. Καλά, πιες και την άλλη. Αμάν, ήπια μπύρα και έχω μεθύσει. Αμάν! Γιατί ήπια μπύρα? Τι βλάκας που είμαι. Έχει φάση να μην μπορώ να οδηγήσω τώρα. Κι αν με σταματήσει η αστυνομία και μου κάνει και αλκοτέστ και μου πάρουν και το δίπλωμα. Και πεινάω τώρα και είμαι και μεθυσμένος. Πού είναι το φαγητό? Έχει άλλο ένα μίνι μάρκετ εδώ. Θα το δοκιμά... Α, να το S, ρε, που μου έλεγε αυτός. Να το S. Όχι, γιατί θα πάω μεθυσμένος. Να δοκιμάσω αυτό το mini market πριν πάω εκεί. Άμα, να το S. Εγώ νομίζω ήταν δολάριο. Όχι, είναι μακριά, δεν θα αντέξω. Θα πάω εδώ. Όχι, παιδιά. Την έχω πατήσει. Δεν θα ξέρω τι γίνονται κι αυτά. Εγώ νόμιζα το νερό, υγρό, ό,τι και να πάρεις. Τώρα, επειδή βιάζομαι, γιατί πεθαίνω, τα περνάω όλα, εντάξει. Τελικά βλέπω αργά πάει, μπορεί να και να μπορώ να πάω και στο S. Αλλά ας το δοκιμάσω αυτό. Άμαν. Άμαν, έριξα τα φανάρια. Εδώ. F. Εδώ, λέει, είναι το market, ξέρω εγώ. Δεν είναι μάρκετ, ρε παιδιά, αυτό. Έλα τώρα, έπρεπε να πάω στο F μια και καλή. Α, μου έφυγε και το μεθύσι, εντάξει, δεν θα γίνω ρεζίλι. Θα πάω στο F. Στο S. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, μόνο εκεί έχει φαγητό. Δεν σταματάω σε κόκκινο τώρα, δεν με νοιάζει. Κοντά είναι. Με το που πάω, δώστε μου τι να παραγγείλω και κατευθείαν. Ποιο είναι, ρε παιδιά, αυτό είναι? Θα παρκάρω εδώ πέρα, κάτω από τα δέντρα. Από πού είναι η είσοδος, για να δω. Από εδώ.
Ελπίζω να μην έχει μόνο καφέδες. Να έχει και σάντουιτς. Καλησπέρα. Γεια σας. Τι έχετε από φαγητό? Λοιπόν, έχουμε κρύα σάντουιτς, φρέσκα φρέσκα. Έχουμε cupcakes, έχουμε καφέδες, ό,τι θέλετε. Ωραία, θα ήθελα ένα σάντουιτς και ένα cupcake. Έχουμε και επίσης, αν σας ενδιαφέρει, μια προσφορά στα 2,5 χιλιάρικα, 10 σάντουιτς, 10 καφέδες. Το σάντουιτς πόσο κάνει? 200 το ένα, όμως με την προσφορά που σας είπα είναι πιο φθηνά. Ναι, ναι, επειδή... Είναι 500 ευρώ έκπτωση αυτό που σας εξήγησα πριν λίγο. Ναι, αλλά δεν έχω λεφτά ρε παιδιά, έχω 928 μόνο. Ναι, ναι, αλλά προς το παρόν βάλτε μου 2 σάντουιτς και ένα cupcake. Ωραία. Και θα πάρω άλλη φορά την προσφορά. Ωραία, ωραία. Τι πατάω τώρα ρε παιδιά? F2. Όχι F2. Μου τα φτιάχνουνε τώρα, τι γίνεται? Ορίστε και απόδειξη, κύριε. Το μηχάνημα κόλλησε λίγο. Ευχαριστούμε. Τώρα το παιδί θα σας φέρει τις παραγγελίες σας. Ναι, ναι. Μισό λεπτό να πληρώσω. Τι πατάω για απόδειξη? F7. F7. Λοιπόν, πλήρωσα. Είχα 900, έχει πάει μείον 600. Πλήρωσα, ωραία. Πήγε 300, αφαιρέθηκε. Και τώρα θα μου φέρει το παιδί, λέει... Εντάξει είμαστε. F2. Α, τα πήρα. Ναι, ναι, τα πήρα. Ναι, ναι, εντάξει, τα πήρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Μπορώ να κάτσω εδώ κάπου να τα φάω? Ναι, ναι, εννοείται. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ωραία, ευχαριστώ. θα κάτσω κάπου εδώ τώρα. Να τα φάω. Θα εδώ στον πάγκο θα κάτσω να τα φάω. Γιατί ίσα ίσα προλάβα. Λοιπόν, πατάω F2 που είναι το φαγητό. Λοιπόν, μου έδωσε 2 σάντουιτς και ένα cupcake. Ωραία, παίρνω το σάντουιτς έτσι και το βάζω στο χρύσι. Το τρώω, το έφαγε, ανέβηκε η ζωή. Ξαναπαίρνω το σάντουιτς και το πατάω στο χρύσι. Το τρώω, ανέβηκε η ζωή. Α, ανέβηκε η ζωή, το φαγητό μου. Όχι, θέλω και κάτι νερό να πιω ρε παιδιά. Κάτσε τα φάω και το cupcake, περίμενε. Παίρνω το cupcake και το βάζω στο χρύσι. Τρώμε και το cupcake. Ωραία παιδιά, γέμισε πλήρη το φαγητό, το βλέπετε? Ωραία. Α, ξέχασα να πάρω και κάτι να πιω τώρα, πρέπει να πάω να του πω σε αυτού νου. Πόσα λεφτά έχω, 300. Ελπίζω να είναι φθηνό. Τι να πάρω να πιω? Ναι, γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα και κάτι να πιω. Έχουμε τι καφέ. Έχετε? Έχουμε, τι καφέ πίνετε? Νερό έχετε? Νερό, και καφέ. Ένα λεπτό να δω κύριε. Πόσο κάνει ο καφές? Κοίτα, άμα κάνει 200... Πόσο έκανε 200, έκανε το σάντουις, ναι. Πόσο νερό θα θέλατε κύριε? Πόσο κάνει το νερό? 100 δολάρια. Και ο καφές? Ένα λεπτό να τα δω, ένα λεπτό. Και ο καφές πόσο? Ένα λεπτό να δω τις τιμές. Ναι, ο καφές κάνει 100 δολάρια, το νερό μπορεί να κάνει 50. Ωραία, θα ήθελα ένα καφέ και 2 νερά. Ωραία. 2 καφέδες και ένα... Όχι, είπατε, πώς είπατε? Όχι, ένα καφέ και 2 νερά. Αυτός φέρνει τις παραγγελίες. Όπα μου το φέρνει. Λοιπόν, παίρνω την απόδειξη. Παίρνω το invoice, μετά πηγαίνω λέει να το πληρώσω. Σας έδωσε το καφέ το παιδί, να σας δώσω και εγώ τα νερά. Ναι, ναι. Απόδειξη πήρα. F7. Κόψε την απόδειξη, το 200 να το πληρώσω. Το πλήρωσα, 200. Είχα 328, μείον 200 τώρα που πλήρωσα. Κανονικά πρέπει να πάει τώρα 128 εκεί. Ναι, 128. Ναι, πήρα τον καφέ. Και τώρα περιμένω λέει και τα νερά. Όλα κομπλέ. Μου έδωσε και το νερό και τον καφέ. Ναι, ναι, ευχαριστώ. Γεια σας. Και εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας. Λοιπόν, ωραία, πήρα και τον καφέ, πήρα και τα νερά. Θα πάω να τα πιω. Να το πιω τον καφέ, να κάτσω εδώ να το πιω. Άντε, θα κάτσω εδώ λίγο στην πολυθρόνα να το πιω τον καφέ. Όπα. Να κάτσω να δω πώς κάθεται, παιδιά. Όχι, συγγνώμη τώρα που σας τα πατάω αυτά, αλλά πώς κάθομαι δεν ξέρω. Στο animation πρέπει να πάω F3. Μπορείς φίλε να μην λερώνεις τα μαξιλάρια μας. Να μην πατάς. Ναι, ναι, συγγνώμη, απλά θέλω να καθίσω λίγο και δεν βολεύομαι καλά. Οκ.
Αμάν, ρεζίλια έγινα. Άνα το sit, sit 1, sit 2, sit 3, sit. Αχ, όχι, δεν θέλω να κάτσω κάτω, περιμένετε ρε παιδιά. Καλά ρε παιδιά, ένα κανονικό κάθισμα δεν έχει. Α, sit chair. Ωραία, για να δω λίγο αυτό μήπως είναι πιο... Ωραία, έτσι θα κάτσω, αραχτός. Να είμαι κόσμιος, μου λέει ο άλλος, λέει γιατί πατάς πάνω στα... Ωραία, και τώρα πάμε να πιούμε τον καφέ μας. Παίρνουμε τον καφέ μας και τον κάνουμε χρήση. Μ' άρεσε που κάθισα. Τον ήπιο όρθιος. Ανέβηκε το τέτοιο, ναι, να πιούμε και το νερό. Λοιπόν, νερό, χρήση. Πιω και το νερό, παιδιά, γιατί να ανέβει το φαγητό, ανέβει. Όχ, ναι, να πιω και το άλλο. Ανέβηκα. Α, φουλ είμαι. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, φεύγω. Καλό το μαγαζί τους. Ωραία. Αφού είμαι και φουλ τώρα, πάμε στο σκουπιδιάρικό μου πάλι να συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Νομίζω καλά θα καταφέρνω, παιδιά. Πού είναι το δεύτερο μέρος που πρέπει για να μαζέψω τα σκουπίδια? Αυτό δεν πρέπει να είναι. Είναι αυτό, αυτό είναι. Ναι, αυτό είναι, παιδιά. Βάζω το navigation, έχω φαγητό και πάω. Να περάσω απέναντι τώρα πράσινο. Οχ, οχ. Όπα. Κάτσε εδώ γιατί θα με ξαναγράψουν πάλι. Εδώ δεν είναι που με γράψαν την άλλη φορά στο κέντρο, ναι. Θα περιμένω. Να γίνει πράσινο. Παιδιά, δεν την ξαναπατάω. Ό,τι είναι μάλλον στα κεντρικά σημεία στο κέντρο της πόλης, δεν θα περνάω. Να το. Δεν θα περνάω με κόκκινο γιατί με γράψανε. Πού λέει ότι είναι? Εδώ. Όχι εδώ, ρε παιδιά. Αυτό που μου είπατε ότι δεν λειτουργεί. Θα πάω να παραδώσω αυτά που μάζεψα, να δω πόσα λεφτά μου δίνουν. Παιδιά, τα έχω μάθει τα κατατόπια εδώ. Λοιπόν, για να δω αυτά τα 10 σκουπίδια που μάζεψα, πόσο πιάνουν. Όχι, ξεφορτώνει άλλος. Μπορώ να πάω κι εγώ δίπλα εδώ, δεν είναι που ξεφορτώνω. Α, μήπως πατάω, πάω στο κίτρινο και πατάω το E. Ναι, αλλά δεν μου το βγάζει. Δεν το έκανα εγώ, άλλος το έκανα. Δεν μου βγάζει, παιδιά, το E. Και μάζεψα σκουπίδια, παιδιά. Μπορούσα να πάμε με την όπισθεν. Όχι, μήπως είναι αυτό το άλλο και εμποδίζει. Να το πάω λίγο πιο πέρα. Εχ ρε, θα μπω σε αυτού νου να του το πάω λίγο πιο πέρα για να μπορέσω να βάλω το δικό μου πάνω στον κύκλο. Ωραία, θα το αφήσω εδώ. Λοιπόν, για να δούμε τώρα ρε παιδιά, θα ξεφορτώσω αυτά που μάζεψα ή... Όχι, δεν μου βγάζει καμιά ένδειξη. Αμάν, πάει κολόνα! Λοιπόν, κάτσε, θα βγω, θα ρωτήσω κάποιον, παιδιά, δεν γίνεται αλλιώς. Φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Επειδή είμαι καινούριο στην πόλη και πρώτη φορά κάνω το επάγγελμα του σκουπιδιάρη, να σε ρωτήσω λίγο αν ξέρεις, έχω μαζέψει κάποια σκουπίδια, πώς τα βγάζω εδώ πέρα? Αυτό δεν το γνωρίζω, είμαι καινούριο στο επάγγελμα. Α, και εσύ, Εντάξει. Οκ, ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Τα λέμε. Ούτε αυτός ξέρει. Α, να, πήγε ο άλλος να ξεφορτώσει. Τι πατά, κάτι πάτησε εκεί και εξαφανίστηκε το φορτηγό του. Αχ, θα ρωτήσω αυτόν. Περίμενε. Θα σε ρωτήσω κάτι πριν φύγεις. Ναι, πες μου. Επειδή είμαι καινούριο στην πόλη. Ναι. Λίγο στο σκουπιδιάρικο, μάζεψα τα σκουπίδια. Ναι. Και σε είδα τώρα που άφησες το φορτηγό εκεί. Τι διαδικασία έκανες λίγο, μπορείς να μου πεις? Θα πάρεις το φορτηγό σου αρχικά, θα πας, καλά με όποιο και να το κάνεις, καλύτερα να το κάνεις με όλα. Θα πας με το φορτηγό από πάνω και θα πατήσεις το E.
Δεν μου το βγάζει όμως, γιατί. Δεν χρειάζεται να σε βγάλει, δεν χρειάζεται να σε βγάλει. Και εμένα δεν μου το βγάζει. Πάω από πάνω έτσι και. Α, εντάξει, ωραία, θα το κάνω. Ευχαριστώ. Τίποτα. Πάω, λέει, από πάνω και πατάω το E. Για να δω, ρε παιδιά. E. E. Ρε παιδιά, είναι κόρνα το E, με δουλεύετε. Αυτό μου είπε αυτό το παιδί, το E. Δεν γίνεται τίποτα. Συγγνώμη, αλλά θα το παρατήσω κι εγώ εδώ το σκουπιδιάρικο. Μα! Τι έγινε! Τράκαρα με κάποιον! Α, απλά πρέπει να έπιασε δουλειά αυτός και βγήκε και τον έβγαλε εκεί σε αυτό το σημείο γι' αυτό. Α, τρόμαξα. Ή. Το Ή είναι κόρνα. Το Ή. Θα σταματήσω εδώ το βίντεο, παιδιά. Τα έχω μαζέψει. Μπόρεσα και τα μάζεψα τα σκουπίδια. Τώρα, αν μπορείτε να μου γράψετε πώς τα διάζω, θα το εκτιμούσα πολύ. Ξέρω ότι μπορώ να βγω εκεί και να αλλάξω τα ρούχα της υπηρεσίας, αλλά αυτό πώς το κάνουν που εξαφανίζεται το φορτηγό και έχω πληρωθεί για τα σκουπίδια που μάζεψα, αυτό δεν ξέρω. Λοιπόν, σας αφήνω εδώ. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Να περιμένετε και το επόμενο βίντεο, το νούμερο το 4ο στη σειρά. Θα τα πούμε στο επόμενο, στο 4ο. Γεια σας.